Δεν θα μιλήσουμε πολύ για νόμους και διατάξεις κτλ. Δεν είναι τόσο άχαρος ο ρόλος μας. Θα μιλήσουμε για ουσία. Απλά πολλές φορές αφενός οι διατάξεις και οι νόμοι λειτουργούν ως κίνητρο ή αντικίνητρο για να προωθηθεί κάτι. Αλλά πολλές φορές το ζητούμενο είναι να εφαρμόζεται αυτό που ψηφίζεται. Και δυστυχώς ο τομέας των κλινικών μελετών είναι ένα από τα πράγματα στην Ελλάδα που δυστυχώς υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που να μην εφαρμόζεται. Διαγιγνώσκεται έγκαιρα ότι χρειαζόμαστε βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, αλλά κολλάμε πάλι και δεν προχωράει τίποτα. Να ευχαριστήσω που έχουμε κοντά μας την κυρία Φούζα, από την οποία θα ζητήσω έτσι να μας περιγράψει σε αδρές γραμμές. Εδώ και αρκετό καιρό ο ΕΟΦ μελετά να παρουσιάσει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο. Από ό,τι ξέρω, έχετε ολοκληρώσει τη δουλειά σας. Σε ποια φάση βρισκόμαστε, τι ακριβώς έχει γίνει? Καταρχήν ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Έρχομαι μετά από ένα χρόνο εδώ και περίπου συζητάμε τα ίδια πράγματα. Επειδή φύση είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, νομίζω ότι σε ένα χρόνο από την τελευταία φορά που τα συζητήσαμε έχουν γίνει αρκετά πράγματα και θα μπορούσα να σας αναφέρω μερικά. Ένα από τα οποία είναι το περιβόητο ΦΕΚ, αυτό το οποίο είχαμε ξεκινήσει με μία μεικτή επιτροπή, μία ομάδα εργασίας στον ΕΟΦ 1,5 χρόνο πριν, στην οποία συμμετείχαν και εκπρόσωποι και από τη βιομηχανία. Και αυτό ολοκληρώθηκε μέσα στο καλοκαίρι, προχώρησε στο Υπουργείο Υγείας. Οι πληροφορίες που έχω από τη δίκη ότι είναι μέρα με τη μέρα να ανακοινωθεί, έχει δηλαδή τελειώσει το υπογραφές από το Υπουργείο. Ναι, απλά φαίνεται ότι είναι αρκτική μέρα. Όχι, δεν είναι καθόλου αρκτική μέρα και νομίζω ότι αν κάποιος ξεκινήσει να σκεφτεί ότι ο αντίστοιχος κανονισμός έκανε 2 χρόνια και συζητιόταν και θέλει και άλλα 4-5 χρόνια για να ξεκινήσει η εφαρμογή. Εμείς μπορώ να σας πω ότι ξεκινήσαμε σε ένα χρόνο όλοι μαζί να το συζητάμε, καταλήξαμε σε ένα χρόνο μέσα και φτιάξαμε αυτό το πλαίσιο. Από το φθινόπωρο και μετά που είναι στο Υπουργείο, νομίζω ότι έπρεπε να περάσει και από 2 Υπουργεία και έχει τελειώσει και είναι στη φάση του να το ανακοινώσουμε ότι από στιγμή σε στιγμή έχει περάσει. Να σας ρωτήσω 2-3 πρακτικά πράγματα. Ποιες είναι οι σημαντικότητες κατά την άποψή σας αλλαγές σε σχέση με αυτό που ίσχυε μέχρι πρώτη και ίσχυε και σήμερα? Κοιτάξτε, είχαμε 2 πόλους, είχαμε 2 ανάγκες να τακτοποιήσουμε. Ήταν κάποια πράγματα που έπρεπε και που μάλλον μας επέτρεπε ο κανονισμός που έρχεται και τα οποία έπρεπε να ρυθμίσουμε εθνικά. Αυτά είχαν σχέση κυρίως με τον τρόπο που θα λειτουργεί η Επιτροπή Οντολογίας, είχαν σχέση κυρίως με θέματα για τους ανήλικους ασθενείς, κάποια διαφορετικές νομοθεσίες που αφήναν. Και κάποια πράγματα που εμείς, όσο σχέση με το πόρταλ και πώς θα το λειτουργήσουμε, πώς θα προετοιμαστούμε μάλλον, εμείς θελήσαμε μαζί με αυτό να τακτοποιήσουμε κάποια άλλα πράγματα τα οποία τα είχαμε χρόνια και τα θέλαμε. Όπως το πλαίσιο λειτουργίας των CRO στην Ελλάδα, το οποίο μέχρι τώρα δεν ήταν τακτοποιημένο. Παράλληλα, σκεφτήκαμε και είχαμε πει και πέρσι ότι θα φτιαχτεί ένα εθνικό μητρό βιοιατρικής έρευνας. Αυτά είναι τα 2 κυρίως πράγματα που θέλαμε σε εθνικό πλαίσιο να ρυθμίσουμε. Και νομίζω ότι μέσα μαζί με όλα αυτά, όπου υπήρχαν θέματα που ήθελαν λιγάκι τακτοποίηση, τα σημαντικότερα είναι αυτά πάντως. Είναι ότι φτιάχνουμε εθνικό μητρό, είναι ότι θα έχουμε για τα CRO ένα πλαίσιο λειτουργίας και νομίζω ότι τακτοποιούμε και πάρα πολλές λεπτομέρειες και ξαναβάζουμε σε καινούργια βάση το πώς θα λειτουργεί η Εθνική Επιτροπή Διατολογίας. Με το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο, όταν με το καλό ψηφιστεί, θα είμαστε πια εμείς εναρμονισμένοι με την νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία που έρχεται? Θα μπορούμε να λέμε ως χώρα ότι την εφαρμόζουμε? Ακούστε λίγο. Αυτό είναι κανονισμός. Ο κανονισμός δεν χρειάζεται εναρμόνιση, δηλαδή δεν χρειάζεται να βγει. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια εθνική νομοθεσία, γιατί ο κανονισμός εφαρμόζεται όπως έχει. Η εξέλιξη σε σχέση με τον κανονισμό, και επειδή έτσι προέβλεπε ο ίδιος, είναι ότι θα μπει σε λειτουργία και σε πλήρη εφαρμογή όταν θα υπάρχει έτοιμο το πόρταλ αυτό που στείνεται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Οι τελευταίες πληροφορίες, γιατί συμμετέχω σε αυτή την ομάδα που συζητάνε τα κράτη-μέλη το πόρταλ, είναι ότι θα είναι έτοιμο και θα μπει σε εφαρμογή το πόρταλ ώστε θα ξεκινήσει και ο κανονισμός στο φθινόπωρο του 2018. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τότε εμείς, εθνικά, θα πρέπει να έχουμε λύσει τα ενδογενή μας. Αυτά που συζητάμε, αυτά που λέμε από το πρωί, αυτά που λέγαμε και πέρσι. Δηλαδή, έχουμε παθογένειες, τις οποίες το συντομότερο δυνατό πρέπει να τις τακτοποιήσουμε για να πούμε όχι μόνο ότι μπορούμε να είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε τον κανονισμό, αλλά ότι ο στόχος που έχουμε για περισσότερο ανάπτυξη των κλινικών μελετών στην Ελλάδα, επειδή θα είναι πιο ανταγωνιστικό ακόμα το πλαίσιο, φανταστείτε ότι ο κανονισμός απλοποιεί πάρα πολλά πράγματα και λύνει γραφειοκρατικά εμπόδια, θα είναι οι χώρες που μπορούν να είναι
σε αυτά και δεν έχουν εθνικά αγκάθια, θέλω να πω, μέσα, θα μπορούν να παίρνουν πιο γρήγορα τις μελέτες. Αναφέρθηκε και στο προηγούμενο τραπέζι και νομίζω ότι όλοι το γνωρίζουν ότι μία από τις βασικές παραμέτρους που καθορίζουν την ικανότητα μιας χώρας, τη δυνατότητα να φιλοξενήσει κλινικές έρευνες, είναι ο τομέας του χρόνου, παράμετρος του χρόνου. Προς αυτή την κατεύθυνση, για να συντομεύσουμε εμείς χρονικά τις διαδικασίες μας, το νέο θεσμικό πλαίσιο αυτό τι προβλέπει? Μπορείτε να μας δώσετε 2-3 παραδείγματα? Ναι, ακούστε λίγο. Ο χρόνος πια θα είναι δεδομένος. 45 μέρες. Δεν έχουμε δυνατότητα να λέμε ότι η χώρα μας είναι πιο λίγο ή πιο πολύ. Δεν θα είμαστε δηλαδή σε σχέση με την Τσεχία ή την Βουλγαρία ανταγωνιστικοί ως προς αυτό. Γιατί εκεί θα είναι ο χρόνος δεδομένος. Θα ξεκινάει περίπου, για όσους γνωρίζουν κανονιστικά θέματα, όπως γίνεται τώρα η αμοιβαία διαδικασία στις εγκρίσεις των φαρμάκων, είναι δεδομένος χρόνος, είναι τα στάδια τα οποία όλες οι χώρες πρέπει να τα παρακολουθούν, δηλαδή σε κάποια συγκεκριμένη μέρα θα πρέπει να δίνουν τα σχόλιά τους και 45 μέρες ολοκληρώνεται. Εκεί που χάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή το παιχνίδι είναι, τελειώνει από τον ΕΟΦ και από την Επιτροπή Διοντολογίας, ενημερώνεται το πόρταλ ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη και άντε να δούμε πότε ξεκινάμε. Εκεί χάνουμε τις μελέτες. Ο χρόνος που μεσολαβεί από την έγκριση μέχρι που να μπει ο πρώτος ασθενής στο νοσοκομείο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που έχουμε να λύσουμε αυτή τη στιγμή. Ναι, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο προέβλεπε και για αυτό το κομμάτι, το μετά το ΝΕΟΦ κομμάτι, μετά την Επιτροπή Διοντολογίας, προέβλεπε κάποιες συγκεκριμένες προθεσμίες. Πότε να αποφασίσει το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, πότε να αποφασίσει το νοσοκομείο το ίδιο, τα οποία όμως τροποντινά δεν τηρούνταν. Και δεν υπήρχε και ακριβώς έτσι τοποθετημένο. Σε αυτή την Υπουργική Απόφαση, την περιβόητη, την 390, η οποία είχε φτιαχτεί από το Υπουργείο Υγείας για να λύνει κυρίως αυτό, την οικονομική διαχείριση και τις συμφωνίες που γίνονται, τις συμβάσεις που γίνονται μεταξύ των χορηγών και των νοσοκομείων. Αυτή η Υπουργική Απόφαση συζητιέται αυτή τη στιγμή με πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας. Πρέπει να απλοποιηθεί, να γίνει πιο λειτουργική και να κερδίσουμε τον χρόνο εκεί. Μάλιστα. Αυτό το κομμάτι αυτή τη Υπουργική Απόφαση που αναφέρατε, νομίζω είναι το Φλεβάρι του 2013, κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Μάλιστα. Αυτή είναι το FEC 390 που το ξέρουμε. Αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο με τι έχει ετοιμάσει ο ΕΟΦ. Ήταν του ΕΟΦ ρόλος αυτός. Ο ΕΟΦ έπρεπε να λύσει άλλα θέματα. Αυτό ήταν μια Υπουργική Απόφαση που είχε εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας και που ρύθμιζε ως εποπτεύουσα αρχή των νοσοκομείων, ρύθμιζε τέτοια θέματα. Ήταν καλό που έγινε, γιατί δεν υπήρχε, αλλά φαίνεται ότι κάποια πράγματα δεν πήγαν καλά, δεν λειτουργήσε σωστά αυτό το ΦΕΚ. Νομίζω ότι επειδή συμμετέχω σε αυτή την ομάδα εργασίας του Υπουργείου Υγείας, συζητιέται σοβαρά αυτή τη στιγμή ποια είναι τα σημεία που έχουμε εντοπίσει σαν δυσκολίες που μας δημιουργούν τα προβλήματα. Δηλαδή, ξέρω, πέρσι είχε πει η κυρία Μπαρούζο ότι υπάρχουν νοσοκομεία που θα κάνουν 6 μήνες. Αυτό σημαίνει και σήμερα. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν νοσοκομεία σήμερα και μάλιστα στην Αττική, που από την ώρα που θα τελειώσει η έγκριση της κλινικής δοκιμής από τον ΕΟΦ και την Επιτροπή Οντολογίας, κάνουν 6 μήνες να καταφέρουν να υπογραφεί η σύμβαση. Χάθηκε η μελέτη. Δεν κλείνουν τα κέντρα μετά. Δεν προλαβαίνουν, δεν υπάρχουν ασθενείς. Είναι ανταγωνιστικά όλα αυτά. Αυτό λοιπόν το συζητάμε αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι και ο κύριος Δενδραμής, που είναι πιο από τη μεριά του νοσοκομείου, μπορεί να σας πει τι προσπάθειες γίνονται. Αλλά θα καταφέρουμε και να βάλουμε ένα στόχο αυτό να το τακτοποιήσουμε. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι το 2018 και σε αυτό το σημείο. Κύριε Αντωνόπουλο, είδαμε μεγάλη χαρά ότι η AstraZeneca έκανε μια επανεκκίνηση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ελπίζω να μην το έχετε μετανιώσει ως εταιρεία, γιατί βλέπω τα προβλήματα παραμένουν. Αλλά φαντάζομαι ότι είστε, γνωρίζετε και ζείτε από πρώτο χέρι αυτό που είπε και η κυρία Φούζα, νοσοκομεία που πάνε καλά και νοσοκομεία που δεν πάνε καλά. Ποια ακριβώς είναι η εικόνα που έχετε εσείς και αντιμετωπίζετε? Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι, νομίζω αναφέρθηκε και πριν και η κυρία Φούζα, είμαστε για 5η συνεχή χρονιά σε αυτό το συνέδριο. Και με αυτά που γίνονται δεν ξέρω αν θα είμαστε για 6η. Ελπίζω να είμαστε και του χρόνου, αλλά να μην έχουμε να συζητάμε ακριβώς τα ίδια πράγματα που τα ακούμε, τα ξανακούμε και τα συζητάμε και να πάμε στο επόμενο στάδιο που είναι η υλοποίηση. Γιατί τελικά αυτό το οποίο συμβαίνει στην δύσμηρη χώρα μας είναι ότι έχουμε πολλά πλάνα. Έχουμε πολλά θέματα τα οποία βρίσκουμε τις λύσεις και όπως αναφέρθηκε και το πρωί, συμφωνούμε όλοι. Όλοι ξέρουμε πια ότι οι κλινικές μελέτες και τις θεωρούμε ως προτεραιότητα. Το επόμενο βήμα είναι πάντα το δύσκολο. Πάντως, για να πούμε και του στραβού το δίκαιο, όχι για να ευλογήσω τα γένια μου, όταν ξεκίνησε το πρώτο συνέδριο, αυτό το consensus δεν υπήρχε.
Δηλαδή θέλω να πω, έστω χρειάστηκαν 5 συνέδρια, τουλάχιστον μπορούμε να πούμε έστω διακηρυκτικά ότι αυτό το έχουμε πετύχει ως χώρα. Τότε γυρνάμε πάλι στο θέμα του χρόνου, πόσο γρήγορα μπορούμε να κατανοήσουμε και να συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα. Θεωρώ, σε ό,τι αφορά στην επένδυση στις κλινικές μελέτες, επειδή με ρωτήσατε αν έχουμε μετανιώσει, ότι αυτό το κομμάτι είναι αδιαπραγμάτευτο και ειδικά την σημερινή εποχή της κρίσης, που όλοι ψάχνουμε να βρούμε τρόπους ούτως ώστε οι Έλληνες ασθενείς να έχουν πρόσβαση στα καινοτόμα φάρμακα. Παρ' όλα αυτά, η τοποθέτηση που έγινε το πρωί από τον Γενικό Διευθυντή της Pfizer είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Δεν μπορούμε να δούμε τις κλινικές μελέτες ως κάτι μεμονωμένο. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε σαν σύνολο στο σύστημα, όλο το περιβάλλον, το σύστημα υγείας. Και εκεί έρχομαι στην ουσία της ερώτησής σας, ότι όντως υπάρχουν κάποια νοσοκομεία και κάποιοι φορείς που πηγαίνουν πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά, για να το πω πιο σωστά, από κάποιους άλλους. Με το ίδιο θεσμικό πλαίσιο. Με το ίδιο θεσμικό πλαίσιο. Εκεί λοιπόν, και ένα από τα κομμάτια στο οποίο αναφέρθηκε νωρίτερα η κυρία Τουρτόγλου, αφορά πλέον στο ότι θα πρέπει να είμαστε επιλεκτικοί. Θα πρέπει να επιλέγουμε αν θέλουμε να συνεχίσουμε και να προχωράμε. Και αν κάποια νοσοκομεία δεν έχουν τη δυνατότητα, γιατί πολλά νοσοκομεία δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να τρέξουν κλινικές μελέτες, θα πρέπει να μείνουν εκτός. Η κυρία Φούζα είπε πολύ σωστά ότι από εδώ και πέρα, με τον νέο κανονισμό, το ζήτημα δεν είναι πόσο γρήγορα γίνεται η έγκριση σε επίπεδο ΕΟΦ. Το ζήτημα είναι πόσο γρήγορα θα μπορούμε να είμαστε εκεί με την ένταξη των ασθενών. Και από εκεί και πέρα αυτό θα είναι αρκετά πιο σημαντικό, γιατί η χώρα πια θα στιγματίζεται ότι δεν μπορεί να τρέξει. Και αν βγούμε εκτός παιχνιδιού νωρίς, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπούμε μετά. Και αυτό είναι κάτι που και εμείς, φαντάζομαι και ο κύριος και ο Φιλίππο, μου επιτρέπει στον ενικό. Φυσικά. Από την πλευρά της φαρμακοβιομηχανίας, είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που έχουμε με τα κεντρικά μας. Να καταφέρουμε με όλους τους φορείς που εμπλέκονται σε αυτό το κομμάτι, να θέσουμε την Ελλάδα σε σημείο εκκίνησης που θα μπορέσουμε να είμαστε μέσα στο παιχνίδι, να το πω απλά. Γιατί αν δεν μπούμε, δυστυχώς όλα αυτά που συζητάμε θα είναι πολύ πολύ πιο δύσκολα τις επόμενες χρονιές. Σε αυτή την ανανέωση του Factory 90, που το ξέρουν όλοι περισσότερο, όπως είπε η κυρία Φούζα, έτσι, τι θα έχετε να προτείνετε προς αυτή την κατεύθυνση, στην ανανέωσή του? Χρειάζεται κάπου να βελτιωθεί, κάπου να αλλάξει ή απλά να εφαρμοστεί, να το πω έτσι? Σίγουρα χρειάζεται, όταν αποφασίζεται κάτι και βγαίνει ένα FEC ή μια εγκύκλωση, οτιδήποτε σε επίπεδο θεσμικό, το πρωταρχικό σημείο είναι να εφαρμόζεται. Σε πολλά πράγματα βλέπουμε ότι υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο, αλλά δεν εφαρμόζεται. Από εκεί και πέρα, αν το Factory 90 είναι το βέλτιστο, η προσωπική μου άποψη είναι ότι επιδέχεται περαιτέρω βελτιώσεις. Άλλωστε, έχουν περάσει και 3 χρόνια από τότε. Ακριβώς. Το ζητούμενο, ξαναλέω, είναι να μπορέσουμε να δούμε κάποια πράγματα και όχι να ανακαλύψουμε τον τροχό. Αναφερόμαστε τα τελευταία 5 χρόνια στο παράδειγμα του Βελγίου, στο παράδειγμα της Αυστρίας, της Τουρκίας. Υπάρχουν κάποια στοιχεία από εκεί που έχουν μπει σε όλες αυτές τις συζητήσεις που γίνονται. Τα think tank, σε επίπεδο ΣΦΕΤΟ, συζητάμε σε επίπεδο ΕΟΦ. Δεν το κάνουμε. Είναι εκεί, μας περιμένουν. Παραδείγματος χάρη, αυτό που κολλήσαμε το πρωί στον όρο Γενικούς Γραμματέας, είναι κάτι το οποίο είναι απαιτητό. Πρέπει να υπάρχει κάποιος που θα διευθύνει. Και να μην μένουμε στην εντύπωση ότι θα λέγεται Γενικός Γραμματέας, θα είναι μια επιτροπή. Ας δούμε την ουσία, ας περάσουμε στο επόμενο βήμα. Το να υπάρχει κάποιος να συντονίζει και να μην είναι δέσμιος της κάθε πολιτικής παράταξης ή ιδεολογίας ή όπως θέλετε πείτε το, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Επίσης κάτι άλλο που αναφέρθηκε το πρωί και είναι εδώ και ο κύριος Δανδράμης να μας το επιβεβαιώσει, είναι το γεγονός ότι ο φόρτος εργασίας στα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή είναι τεράστιος. Αν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες δομές κλινικής έρευνας μέσα στα νοσοκομεία που θα είναι σε αυτό το κομμάτι αφοσιωμένοι, τότε δεν μπορούμε να έχουμε τις απαιτήσεις που συζητάμε π.χ. όταν συγκρινόμαστε με το Βέλγιο ή άλλες χώρες. Ναι.
Μου δίνετε μια καλή πάσα για να πάμε στον κύριο Δενδραμίου. Όταν είχα πάει στο γραφείο του για να συζητήσουμε για αυτό το θέμα, μου λέει, εγώ δεν ξέρω, λέει, τι γίνεται στο νοσοκομείο στις κλινικές μελέτες. Και από εκεί ήρθαμε να το συζητήσουμε και μου ξεκίνησε να ξετυλίγουμε ένα κουβάρι. Ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος υπάλληλος στο νοσοκομείο που να ξέρει τι γίνεται, τι δεν γίνεται στο νοσοκομείο. Κύριε Δενδράμη, τι γίνεται στο νοσοκομείο σας? Να σας ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση. Είναι αλήθεια ότι δεν αισθάνομαι υπερήφανος για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο όσον αφορά τις κλινικές μελέτες. Και να πούμε εδώ ότι είστε το μεγαλύτερο ογκολογικό και με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας της κλινικής μελέτης πάει στην ογκολογία, θα έπρεπε να ήσασταν ενδεχομένως στο νοσοκομείο με την περισσότερη κλινική έρευνα. Καλύτερα να λέμε λίγα λόγια. Ναι. Το θέμα είναι ότι ξεκινήσαμε, θέλω να ευχαριστήσω για την κυρία Φούσα, γιατί πραγματικά νομίζω από τον πρώτο μήνα κάναμε μια συνάντηση και με την συνεργασία της ΥΠΕ και του Υπουργείου. Ξεκινήσαμε μια διαδικασία. Υπάρχουν προβλήματα. Τα προβλήματα είναι συγκεκριμένα. Υπάρχει το πρόβλημα της Επιστημονικής Επιτροπής. Αν ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής είναι άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τις κλινικές μελέτες, περνάνε γρήγορα. Ή αν είναι έξω από το αντικείμενο, δεν περνάνε ποτέ. Ένα σοβαρό πρόβλημα. Μετά πάμε στις διαδικασίες. Στο Συμβούλιο. Κανένας δεν έχει εικόνα, δεν ξέρει κανένας από υπαλλήλους που μπορεί να είναι 30-40 χρόνια, δεν ξέρει κανένα τι σημαίνει κλινική μελέτη. Είναι σοβαρά τα θέματα. Βέβαια, εντοπίζεται με ένα σοβαρό κενό ενημέρωσης και άγνοιας πλέον τώρα. Να. Επειδή συζητήσαμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα τμήμα γραφείο κλινικών μελετών, εντάξει, πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα να γίνει αυτό. Λέω ότι υπάρχουν τμήματα ποιότητας στο νοσοκομείο, που είναι απευθείας υπάγοντας στους διοικητές. Εκεί λοιπόν μπορεί να ενταχθεί ένα τμήμα που να αφορά τις κλινικές μελέτες. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση λοιπόν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Μιλάμε για 4 μήνες, 5 μήνες. Η νομοθεσία δίνει μια δυνατότητα στο διοικητή, αν μετά από ένα μήνα δεν έχει χθεί η κλινική μελέτη, να την καλέσει αυτομάτως από την Επιστημονική Επιτροπή. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όταν δεν υπάρχει αρμονία μέσα στο νοσοκομείο και προχωρά σε τέτοιες ενέργειες, διότι είναι μονομερείς οι ενέργειες. Η σχέση σας άλλωστε με το Επιστημονικό Συμβούλιο δεν αφορούν μόνο τις κλινικές μελέτες. Να, αυτό σας λέω. Είναι... Επομένως, και άλλα θέματα. Πρέπει να βρεθεί μια λύση αυτό να λειτουργήσει. Γιατί άμα πηγαίνουμε σε αποφάσεις που δεν λειτουργούν, δεν λέει τίποτα. Πράγματι είναι αλήθεια ότι ενδιαφερθήκανε, δεν μπορώ να πω, και στη συνάντηση παρευρεθήκανε και τώρα προχωράμε. Ωραία, εσείς πάντως έστω ξεκινήσαμε μια διαδικασία. Ναι. Εικόνα για αυτές τις μελέτες έχετε εσείς? Όχι. Δεν υπάρχει. Η μόνη δυνατότητα αυτή τη στιγμή κάποιος για να δει εικόνα πώς πάνε οι μελέτες είναι είτε στον ΕΛΚΕ είτε στον ΕΛΚΕΑ. Στους ειδικούς λογαριασμούς δηλαδή. Εκεί βλέπουμε πού πάει, τι πάει, πώς πάει. Αν τελείωσε ή αν δεν τελείωσε. Καμιά εικόνα δεν υπάρχει. Αυτό λοιπόν προσπαθήσαμε. Δηλαδή, εσείς ως διοικητής του νοσοκομείου δεν ξέρετε πόσοι ασθενείς σας είναι σε κλινική μελέτη? Όχι. Ναι. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Ναι. Δεν ξέρω καταρχάς πόσες κλινικές μελέτες. Άμα ρωτήσεις, δεν ξέρουν ούτε. Ωραία. Κανένας δεν ξέρει. Εσείς είστε ένα μέρος. Τα μόνα στοιχεία που παίρνω τώρα. Εσείς είστε ένα μέρος που υπογράφει μια σύμβαση. Σωστά. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Άρα, εσείς δεν παρακολουθείτε, δεν έχετε εποπτεία αυτού του πράγματος? Λοιπόν, αυτό αν αυτό εφαρμόζεται σωστά η σύμβαση. Αυτό πρέπει να αλλάξουμε τώρα. Πάμε να το αλλάξουμε. Ήδη κάναμε την εκκίνηση. Λέει τι κάναμε. Θα εντάξουμε πλέον στο πληροφοριακό σύστημα του νοσοκομείου. Όταν μία μελέτη εγκρίνεται από την διοίκηση, αυτομάτως θα φαίνεται στο σύστημα. Εκεί θα καταχωρούνται ποιοι ασθενείς μπήκαν στην κλινική μελέτη. Επομένως θα έχουμε εικόνα, ανά πάσα στιγμή, ποιος είναι, τι έχει κάνει, τι βήματα έχει κάνει, αν συνέχισε, αν δεν συνέχισε, αν σταμάτησε ή αν δεν σταμάτησε. Τι έχει προωθεί, σωστά. Αν έχει βέβαια, προωθεί. Αυτό... εμείς το ξεκινάμε πειραματικά. Έχουμε συμφωνήσει δηλαδή με την ΥΠΕ και με το Υπουργείο να το ξεκινήσουμε εμείς. Να ξεκαθαρίσουμε όλο το τοπίο. Το οποίο όμως δεν θα αφορά μόνο εσάς, μόνο το Γενικό Νοσοκομείο. Αν το ολοκληρώσουμε, θέλω να πιστεύουμε ότι θα το ολοκληρώσουμε. Αυτό θα αποτελέσει. Θα λειτουργήσει πλέον και στα άλλα νοσοκομεία. Ήδη το έχουμε προχωρήσει, δηλαδή έχουμε αναθέσει την εταιρεία. Η κυρία Θεοδωρίδου είναι εδώ.
Εδώ θα πω και το εξής. Προσπαθούμε 1,5 μήνα να βρούμε μια εταιρεία, για να μην αναφέρω όνομα, να προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε όλη αυτή την ιστορία, να είμαστε ακριβείς, στο τελευταίο λεπτό. Δυστυχώς, 1,5 μήνα, αύριο. Όλοι μας έχουμε ευθύνες για αυτήν την κατάσταση. Όλοι θέλουμε να αλλάξουμε, αλλά το να συζητάμε και να μην κάνουμε τίποτα, μάλλον είναι το χειρότερο. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Θέλω να πιστεύω ότι του χρόνου θα έχουμε καταφέρει κάτι. Δεν ξέρω τι. Ειλικρινά σας λέω. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα να πείσεις, να αλλάξεις μια νοοτροπία. Δεν αλλάζει εύκολα η νοοτροπία. Ακόμα και στο γιατρό δεν αλλάζει. Οι γιατροί βλέπουν κάποιο όφελος από όλη τη διαδικασία. Μου λέγατε ότι κάποιοι γιατροί δεν αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν ωφέλη. Κοιτάξτε, οι κλινικές μελέτες περισσότερες φορές γίνονται από ανθρώπους που είναι αναγνωρισμένοι. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Όμως αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να βοηθήσουν και να δώσουν βήμα και σε κάποιους άλλους. Γιατί λέμε καμιά φορά, ξέρετε, βάζει τον κόφτη ότι αν πάρεις παραπάνω χρήματα, εγώ θεωρώ όμως ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που μπορούν να εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία και να βοηθήσουν. Έχω τέτοια παραδείγματα. Ανθρώπους, δηλαδή διευθυντές, που δίνουν στους επιμελητές τους βήμα. Αυτό που θεωρώ πρέπει να το κάνουν όλοι. Το να είμαστε οι μοναδικοί, νομίζω μάλλον κακό κάνει. Και πράγματι φτάνουμε σε αυτό το αδίέξοδο. Δηλαδή κάποια στιγμή ένας ο οποίος έχει την ευθύνη της μελέτης, δεν μπορεί να πάρει παραπάνω χρήματα. Λογικό είναι. Πόσα θα πάρει. Ναι, όμως... Το πρόβλημα είναι πόσα θα πάρει ο γιατρός ή αν εμείς βάλουμε στο σύστημα κλινικές μελέτες υπέρ του ασθενή. Διότι αυτό το πράγμα δεν πρέπει να κοιτάμε ποιος θα πάρει χρήματα. Ποιον θα ωφελέσει είναι το πρόβλημα. Τον ασθενή. Ναι, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι το όνομα του γιατρού είναι αυτό που προσελκύει ενδεχομένως το τμήμα του που έχει στήσει εκεί και το όνομα του γιατρού που προσελκύει την κλινική μελέτη από τον οργανισμό της φαρμακευτικής εταιρείας. Η φαρμακευτική εταιρεία δεν θα έρθει ειδικά στον Άγιο Σάβα για τον Άγιο Σάβα. Δεν θα πάει στο Αλεξάνδρα για το Αλεξάνδρα, θα πάει για τον κύριο Δημόπουλο. Αν έτσι, ο κύριο Δημόπουλο πάει στον Άγιο Σάβα, θα έρθει η μελέτη στον Άγιο Σάβα. Ναι, αλλά ο κύριο Δημόπουλο έχω την εντύπωση ότι δίνει βήματα σε όλου. Ναι, μπορεί να έχετε δίκιο. Έτσι είναι. Φιλίππο, και πώς... γι' αυτό και είναι ναυαρχίδα. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο τραβάει μπροστά, αλλά πίσω του θέλει να έχει κι άλλου. Και να έχει και συνέχεια. Έχετε δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Φιλίππο, πώ ακούσω όλα αυτά. Καταρχά αυτή την προσπάθεια του Αγίου Σάβα, πώ την βλέπει. Κοιτάξτε, καταρχά. Θεώρησα ότι το δεύτερο τραπέζι λίγο πολύ τα καταλήγαμε να επαναλαμβάνουμε τα πράγματα που υπόθηκαν προηγουμένως, ειδικά μετά από την παρουσίαση του κ. Σέγιου που τα είπε όλα σε πολύ συμπυκνωμένα λόγια, αλλά τελικά βγαίνουν καινούρια πράγματα, καινούρια αιτήσματα, ειδικά μετά από την συζήτηση που έκανε ο διοικητής, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική και ειλικρινή η τοποθέτησή του. Εάν θέλει σε μίλη την άποψή μου, γενικά πάνω σε αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή, εγώ καταρχάς θα ήθελα να πω ότι στην Ελλάδα πολλές φορές, όπως και στην Ιταλία, ειδικά από τη Ρώμη και κάτω, η επικοινωνία είναι ένα gap. Στην Νάπολη. Άρα, Νάπολη, Μπάρι, Ρέτζο Καλάμπρια και πάει λέγοντας. Κάτω Ελλάδα είναι. Υπάρχει ένα gap στην επικοινωνία, το οποίο θεωρώ ότι, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι το κύριο πρόβλημα. Και είναι ο λόγος για τον οποίο είτε έλλειψη κουλτούρας ή επειδή φοβόμαστε ή επειδή οτιδήποτε άλλο, κάποια πράγματα δεν προχωρούν και πολλά πράγματα δεν εφαρμόζονται. Δεν μπορούμε να μιλάμε την ίδια γλώσσα, λες. Νόμους στην Ελλάδα έχουμε. Το θέμα δεν εφαρμόζεται σχεδόν τίποτα, έτσι. Όπως και στην Ιταλία. Μην το παρεξηγείτε αυτό που λέω, γιατί εγώ πλέον μετά από 25 χρόνια θεωρώ τον αυτό μου Ιταλός. Μάλλον έχω ζήτημα πλέον ιδιότητας. Δεν ξέρω πια αν είμαι Ιταλός ή αν είμαι Έλληνας. Μπορεί να βγαίνει από αυτό. Άρα, η τακτική που εφαρμόζουμε αυτή τη στιγμή στο να λέμε τα πράγματα 100 φορές, στο τέλος μπορεί να φέρει και κάποιο αποτέλεσμα και πραγματικά βλέπουμε κάποια βηματάκια. Άρα δεν πρέπει να είμαστε τόσο απαισιόδοξοι. Απλώς είναι κάπως κουραστικό να επαναλαμβάνει σε συνέχεια τα ίδια. Αλλά κάποιο αποτέλεσμα φαίνεται. Να κάνουμε ένα παράδειγμα. Αυτό που έγινε φέτος με τον ΕΟΦ, αυτή η συνεργασία, το workshop που μας καλέσανε ως σφέτεσμικά να συμμετάσχουμε στη διαμόρφωση του καινούριου θεσμικού πλαίσιου για τις κλινικές μελέτες, ήταν κάτι που δεν έχει ξαναγίνει.
Αυτό πρέπει να το πούμε. Και ήταν σημαντικό για μας να συμμετάσχουμε και να μας ζητήσει η κυρία Φούζα, που είναι 20 χρόνια σε αυτό το συγκεκριμένο τμήμα, άρα κάτι ξέρει πάνω σε αυτό, να ζητήσει και την άποψη της 40 χρόνια που είναι. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν κάποιοι που μας βλέπουν, αυτοί είναι διεφθαρμένοι. Κάποιος στα προηγούμενο τραπέζι είπε για ταξική άποψη. Ναι, ταξική εχθρή. Αυτό υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι και αυτό. Δεν είναι μόνο το πρόβλημα επικοινωνίας που ενδεχομένως είχαμε και με τις προηγούμενες χρονιές. Υπάρχει και αυτό. Και άλλο ένα ζήτημα που το ήθελα να πω, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν ξέρουμε ακριβώς λεπτομέρειες για αυτό το καινούριο νομοθετικό πλαίσιο που έχει ετοιμάσει η κυρία Φούζα και βρίσκεται τώρα στο Υπουργείο, γιατί δεν το έχουμε δει στην τελική του μορφή, αλλά θεωρούμε δεδομένο ότι θα είναι καλό, ότι θα είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το ΦΕΚ 390, που είχε πάρα πολλά gap, θεωρήθηκε από τα κεντρικά μας, και όχι μόνο, γιατί το έχουμε μοιραστεί αυτό σε επίπεδο ΣΦΕ, θεωρείται από τις καλύτερες νομοθεσίες για την διεξαγωγή κοινικών μενετών. Όταν εμείς παρουσιάζαμε στο εξωτερικό το ΦΕΚ 390 σε λεπτομέρειες, τρελαθήκανε. Λέει, τι είναι αυτό? Σούπερ. Να επενδύσουμε. Αλλά έλα δε που δεν εφαρμόστηκε ή εφαρμόστηκε εν μέρη. Και βέβαια, ο κύριος Δενδραμής εδώ μας είπε 2-3 πράγματα για το γιατί δεν εφαρμόστηκε. Όταν στο νοσοκομείο του μπορεί να έχει υπαλλήλους που διαχειρίζονται διαστήματα και δεν έχουν άγνοια, πώς δεν εφαρμόστηκε? Και θα ήθελα να πω και άλλο ένα ζήτημα μόνο σε αυτό, έτσι συνεχίζοντας αυτό που είπε ο Χρήστος, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Το πρόβλημα της επιτυχίας μιας κλινικής μελέτης, και τον έφερε και η Δώρα πριν στην παρουσίαση, είναι το enrollment. Δεν φτάνει μόνο ο χρόνος των εγκρίσεων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν οι μελέτες για να πετύχουν, ειδικά οι μελέτες φακέλου, είναι το enrollment. Δηλαδή εκεί υπάρχουν πάρα πολλά βήματα να γίνουν. Και όχι στα 10 Center of Excellence που χρησιμοποιούμε στην ογκολογία. Γιατί άμα το γυρίζεις, πάντα εκεί καταλήγεις. Υπάρχουν κέντρα που ερευνητές, και αυτό σας το λέω από την εμπειρία μου όταν ήμουν στη Ρόσ, που έτρεχε μια μελέτη φάση 3 σε 35 κέντρα, τα οποία δεν είχαν τίποτα, γιατί δεν είχαν ξανατρέξει στο νοσοκομείο μια κλινική μελέτη φάση 3. Δεν είχαν τρέξει καν κλινική μελέτη. Μιλάμε για σχεδόν 7-8 χρόνια πριν. Η πρωτοβουλία των ανθρώπων, όμως, είναι αυτό που επέτρεπε τη μελέτη αυτή να πεθύκει. Άρα, δηλαδή, εμείς αυτό στην Ελλάδα το έχουμε. Έχουμε ανθρώπους που αξίζουν. Και όχι μόνο στα λεγόμενα Center of Excellence. Ενδεχομένως έχουμε και σε νοσοκομεία πάρα πολύ μεγάλο, όπως τον Άγιο Σάββα, που δεν τρέχει αυτή τη στιγμή τις μελέτες που θα μπορούσε να τρέχει. Σίγουρα υπάρχει δυναμικό. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν κάποιοι που για διάφορους λόγους αυτή τη στιγμή αντιστέκονται. Ωραία. Φιλίππο, είπες, αναγνώρισες, ήταν πολύ θετικό ότι για πρώτη φορά ο ΕΟΦ σας κάλεσε και κάνατε, συσκεφτήκατε, μαζευτήκατε για να προετοιμάσετε το νέο θεσμικό πλαίσιο. Μήπως αυτό θα έπρεπε να πάρει λίγο μια πιο μόνιμη μορφή, δηλαδή να γίνει ένα τρόπον τεινά φόρουμ για τις κλινικές μελέτες και την κλινική έρευνα? Η αρχή του παντός είναι, δηλαδή στο να ξεκινήσει είναι η αρχή του παντός. Γιατί η άγνοια και η έλλειψη ενημέρωσης μόνο έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί. Να υπάρχει δηλαδή σταθερή και διαρκής διάχυση της πληροφορίας και της γνώσης. Βεβαίως. Αν γίνεται αυτό αποσπασματικά. Φανταστείτε όμως αν το κάνουμε εμείς σαν φάρμα αυτό. Είναι δύσκολο. Τι θα γίνει? Είναι δύσκολο. Αυτό ενδεχομένως είναι πέφτει στους ώμους του ΕΟΦ, αλλά με την εγώ ήθελα να πω και κάτι άλλο που υπόθηκε μάλλον πάρα πολλές φορές για το Βέλγιο. Άμα διαβάζετε αυτό το Pact for the Future. Έχουν 25 επιτροπές διοντολογίας. Η Ιταλία. Μια επιτροπή διοντολογίας για κάθε ρεγιόνε. Κάποιες ρεγιόνοι που είναι αυτά αυτόνομα έχουν οι 2 και 3. Δεν είναι και αυτοί, δηλαδή και φαίνεται κιόλα στο διάγραμμα ότι είναι στις ψιλοκόκκινες περιοχές και η Ιταλία. Εμείς έχουμε, παραδείγματος χάρη, την επιτροπή διοντολογίας έχουμε ανταγωνιστικό. Έχουμε μία. Είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αυτό. Η Ισπανία έχει 60. Άρα, κάποια πράγματα τα έχουμε. Το ζήτημα ότι υπάρχει αντίσταση. Και ήταν να σας πω αυτό για το Βέλγιο. Εάν διαβάζετε αυτό το Pact for the Future, που είναι 18 σελίδες, δεν είναι πολύ μεγάλο, θα δείτε τα πράγματα που λέει ο Υπουργός Υγείας. Μιλάει για commitment, μιλάει για collaboration, μιλάει για alliance με την φαρμακοβιομηχανία. Μιλάει ότι αυτή τη στιγμή πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίζουμε να είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη για όσο αφορά την προσέγγιση κλινικών μελετών.
θα πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση από τρεις επιτροπές διοντολογίας, πρέπει να φτιάξουμε μία και να είναι εννέα, δηλαδή να έρθουν εκεί που είναι η Ελλάδα τώρα, για αυτό το κομμάτι τουλάχιστον. Με αποτέλεσμα ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 170.000 ασθενείς κάθε χρόνο λαμβάνουν φάρμακα πρωτοπόρα από κλινικές μελέτες. 170.000 στους 11 εκατομμύρια. Νομίζω ότι είναι καλό νούμερο. Πάρα πολύ μεγάλο. Έτσι δεν είναι. Άρα δηλαδή, είναι αυτό που υπόθηκε και πριν και το είπε και ο Χρήστος. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τρόπο. Ωραία. Και είμαστε καλοί, ξέρουμε να τρέξουμε κλινικές μελέτες. Υπάρχει δυναμική. Ωραία. Κάποιοι γραφειοκράτες μας μπλοκάρουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ωραία. Εγώ καλώ πάντως και τον κύριο Δενδραμή να μην καλεί ενδεχομένως κάθε εταιρεία ξεχωριστά, να κάνει ένα πιο κεντρικό κάλεσμα. Να καλέσετε τους υπευθύνους του συνδέσμου των φαρμακοβιομηχάνων και να γίνει το κάλεσμα, αφού αυτό το πράγμα είναι πιλωτικό για όλα τα νοσοκομεία. Αυτό που είπε ο διοικητής είναι πάρα πολύ σημαντικό για, για την βάση δεδομένων αυτό. Αρκεί να εφαρμοστεί σε όλους. Γιατί αν εφαρμοστεί μόνο στον Άγιο Σάββα, μετά κάποιος άλλος διοικητής θα εφαρμόσει κάποιο άλλο σύστημα και μετά ο καθένας θα ανοίξει την πόρτα, θα μπει στο δικό του σάιλος και θα μείνει εκεί. Υπάρχει ανάγκη να τρέξουμε εμείς, να ξεκινήσουμε εμείς, ώστε να προχωρήσει στους επόμενους. Να λύσουμε εμείς όλο αυτό το φάσμα, να αντιμετωπίσουμε ό,τι προβλήματα είναι, να τα λύσουμε και να το δώσουμε ολοκληρωμένο. Πάντως, σε αυτό το κομμάτι και μεμονωμένα οι εταιρείες, και μιλάω εξ ονόματος της δικής μας εταιρείας, αλλά φαντάζομαι και σε επίπεδο ΣΦΕ, είμαστε πραγματικά ανοιχτοί να συνδράμουμε σε κάτι τέτοιο που πραγματικά όλοι πιστεύουμε ότι... Άλλωστε θα λύσει και τα δικά τους τα χέρια. Οτιδήποτε βοηθήσει. Το συζητάμε. Ναι. Μου ανέφερε ο Φίλιππο κάποια στιγμή ότι ένα καλό παράδειγμα για την Ελλάδα, γιατί τώρα να προσδοκούμε εμείς να έχουμε ίνδαλμά μας στο Βέλγιο, είναι λίγο science fiction. Όχι. Έτσι δεν είναι. Πρέπει να βρούμε λίγο πιο ρεαλιστικά παραδείγματα να ακολουθήσουμε. Μια που υπόθηκαν πολλές χώρες, για να πούμε ότι η Ρουμανία αυτή τη στιγμή έχει 200 εκατομμύρια R&D, investment από εξωτερικό. Η Ρουμανία, έτσι, δεν μιλάμε για Βέλγιο. Ναι. Ή να πούμε για τα 330.000 στοιχεία 2014 είναι αυτά. Για την Πολωνία. Συγγνώμη, θα ήθελα να διακόψω λίγο και να γίνω λίγο αιρετικός. Γιατί θα πρέπει σε όλα αυτά τα φόρα συνέχεια να ψάχνουμε να συγκριθούμε με κάποια άλλη χώρα. Υπόθηκε και πριν. Ας συγκριθούμε με τον εαυτό μας. Έχουμε τη δυνατότητα να φέρουμε 400 εκατομμύρια. Μην ψάχνουμε το Βέλγιο, μην ψάχνουμε την Αυστρία, μην ψάχνουμε τη Ρουμανία. Έχουμε το benchmarking της Ελλάδας. Αρκεί να υλοποιήσουμε πράγματα. Μπορούμε να πάρουμε ιδέες από τις άλλες χώρες. Μην μπαίνουμε συνέχεια στην λογική. Το Βέλγιο είναι εκεί, η Αυστρία είναι εκεί. Ναι, είναι εκεί γιατί υπάρχουν κάποια θεσμικά πλαίσια. Ας συγκριθούμε με το πού μπορούμε να φτάσουμε εμείς. Γιατί μόνο έτσι θα πάμε μπροστά. Κύριε Δενδραμή, βοηθήστε με και όλοι σας. Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα σε ένα διοικητή νοσοκομείου με τα έσοδα που έχει το νοσοκομείο, δικά του έσοδα, ίδια έσοδα, να προσλαμβάνει επικουρικό προσωπικό σε διάφορες ειδικότητες. Γιατρούς, νοσηλευτές, έτσι δεν είναι. Ωραία. Αυτό το κομμάτι των κλινικών μελετών είναι ένα κομμάτι που αποφέρει έσοδα στο νοσοκομείο. Εσείς μου λέτε ότι δεν έχετε εξειδικευμένα στελέχη που να ξέρουν για κλινική έρευνα στο νοσοκομείο να σας βοηθήσουν. Εάν έχετε έσοδα από την κλινική έρευνα, δεν θα μπορούσατε να επενδύσετε σε ένα επικουρικό προσωπικό, να τον έχετε εκεί στέλεχος, διοικητικό, 2-3 άτομα να σας βοηθήσουν. Λοιπόν. Προσλήψεις δεν μπορούν να γίνουν. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι. Θα σας απαντήσω. Αυτή δεν είναι η πραγματική αλήθεια που λέτε. Για να πάρω εγώ επικουρικό προσωπικό, θέλει έγκριση, αν είναι διοικητικό προσωπικό, θέλει απόφαση δύο υπουργών, υγείας και οικονομικών. Ζήσε Μάη μου δηλαδή. Εντάξει, θέλω να είμαι και ειλικρινής. Εγώ βιώνω ένα θέμα με τον Κουρκούλιο, τον Νίκο Κούρκουλο. Ναι. Είναι ένα παλάτι, έχει παραδοθεί, έχουμε προβλήματα στο προσωπικό. Καταφέραμε τον Ιούνιο να πάρουμε αυτή την πολυπόθετη απόφαση. Αν και για μένα η άποψή μου ότι πρέπει να παίρνουμε μόνιμο προσωπικό. Δηλαδή, το να πάρει για ένα χρονικό διάστημα, έστω ένα χρόνο, ένα γιατρό. Μέχρι να προλάβει ο άλλος να προσαρμοστεί στο νοσοκομείο θα έχει φύγει. Έχετε δίκιο. Καταλαβαίνετε. Είναι πρόβλημα. Οι διαδικασίες πάνε μέσω ΑΣΕΠ αυτές. Ναι. Δεν παρακάπτονται. Ναι. Δεν μπορώ να τον προσλάβω. Ο διοικητής δεν μπορεί να προσλάβει κανέναν. Κανένας διοικητής. Δηλαδή εμείς δεν μπορούμε να προσλάβουμε προσωπικό. Σε καμία των περιπτώσεων. Βέβαια στις κλινικές μελέτες, αν μπει κάποιος μέσα δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορεί να είναι και απ' έξω. Δηλαδή, μπορεί να έρθει ένας νοσηλευτής
και να είναι απ' έξω. Μπορεί να είναι μια γραμματική. Αυτό είναι το, όπως καταλαβαίνετε, είναι γνωστό. Βέβαια, πολλοί μπορεί να προσληθεί ως επιστημονικός συνεργάτης, σωστή. Όχι, μπαίνει στην κλινική μελέτη. Μπαίνει στην ερευνητική ομάδα. Μπαίνει στην ερευνητική ομάδα. Ναι. Επομένως, θα πληρωθεί από αυτή τη διαδικασία. Εσείς όμως δεν έχετε κάποιο. Αυτό ίσως να μην είναι γνωστό σε πολλούς. Εγώ αντιλήφθηκα τους πρώτους μήνες ότι μάλλον δεν το πολύ ξέρανε. Ή το, αν το ξέρανε, το ξέρανε ελάχιστοι. Εκεί πιστεύω ότι υπάρχει λύση. Μάλιστα, αυτό είναι. Και αν προχωρήσουμε, θα βρούμε και άλλες λύσεις. Να είστε βέβαιοι. Ναι. Το θέμα είναι να προχωρήσουμε. Να πάρει μπροστά. Αν δεν πάρει μπροστά, συζητάμε. Ναι. Χρήστο, πώς άκουσες αυτή την πρότασή μου για ένα φόρουμ που να μετέχουν όλοι οι stakeholders μέσα? Γιατί αυτή τη στιγμή εσείς, προσπαθείτε να κάνετε όσο τα καλύτερα μπορείτε τη δουλειά σας. Αλλά ένας μόνιμος θεσμός για να προωθηθεί η κλινική έρευνα δεν υπάρχει. Ο ΕΟΦ κάνει αυτό που του αναλογεί, τα νοσοκομεία κάνουν ή δεν κάνουν αυτό που τους αναλογούν, τα μίντια το ίδιο, οι ιατρικοί διευθυντές το ίδιο, οι CROs το ίδιο, αλλά δεν υπάρχει ο δρόμος για να το διαβούν όλοι. Τώρα με οδηγείς πάλι στην αρχική μου έτσι, τοποθέτηση. Τι να κάνω. Στην Ελλάδα κάνουμε πολλά πλάνα, πολλά φόρα, πολλές συζητήσεις. Το ζητούμενο δεν είναι αν θα υπάρχει ένα μόνιμο φόρουμ. Και αυτό που κάνουμε σήμερα είναι ένα ετήσιο φόρουμ. Το κάνουμε κάθε χρόνο. Το ζητούμενο είναι αν από εδώ βγαίνει κάτι και το παίρνουμε και το υλοποιούμε. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δεν είναι να κάτσουμε οι stakeholders μαζί. Ίσα-ίσα, αυτή τη στιγμή καθόμαστε πολύ παραπάνω φορές και επαναλαμβανόμαστε οι stakeholders. Και βγάζουμε αποφάσεις από think tanks, από ο ΣΦΕ μόνος του, ο ΕΟΦ μόνος του. Έρχονται μετά όλα αυτά και κουμπώνουν μαζί, αλλά μένουν εκεί. Υπερβάλλω αυτή τη στιγμή, γιατί πραγματικά έχουν γίνει βήματα μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Όμως, η ανάγκη δεν είναι ένα νέο φόρουμ. Η ανάγκη είναι να αποφασίσουμε έστω και ένα, δύο, τρία πράγματα, γιατί συνήθως κάνουμε μεγαλεπίβολα σχέδια, και να πούμε αυτά και να πάμε μπροστά. Ωραία. Εσείς οι φαρμακευτικές, έχουμε ένα έλλειμμα ως χώρα, νομίζω ότι θα τα γνωρίσουμε. Και αυτό που είπε ο κύριος Ζενδραμής αποτυπώνει αυτό, ότι το ευρύ κοινό λίγα πράγματα ξέρει για τις κλινικές μελέτες. Το ευρύ κοινό. Φταίμε και εμείς οι δημοσιογράφοι βεβαίως. Οι φαρμακευτικές εταιρείες, εσείς από την ισχύουσα νομοθεσία δεν μπορείτε να ενημερώσετε το κοινό για αυτό το θέμα. Σε ποιον πέφτει ο κλήρος? Στον ΕΟΦ πέφτει ο κλήρος, κύριε Αφούζα, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, είναι ένα από τα πράγματα τα οποία σιγά σιγά πρέπει να τα αλλάξουμε. Δηλαδή και η κουλτούρα γενικότερα για τις κλινικές δοκιμές στην Ελλάδα που αφορά τις δομές του νοσοκομείου, την αντιμετώπιση, τη θετική αντιμετώπιση και από τους ανθρώπους μέσα στο νοσοκομείο, από τη διοίκηση, από το περιβάλλον, από τους γιατρούς. Και μετά από εκεί πέρα η ενημέρωση των ασθενών και η θετική τους ανταπόκριση. Θέλω να πω ότι πολλές φορές έχει τύχει σε φίλους μου, οι οποίοι είναι όμως αρκετά μορφωμένοι με διδακτορικά κτλ. Να πάθει κάποιο σε γενικό του πρόσωπο κάτι και ήξεραν για τις κλινικές μελέτες και αναζήτησαν, έψαξαν σε ελληνικά νοσοκομεία οι ίδιοι και πήγαν ρωτώντας. Όμως το ευρύ κοινό δεν είναι αυτοί οι φίλοι μου. Το ευρύ κοινό δεν ξέρει για αυτά. Ίσως η πίεση από το κοινό θα οδηγούσε και τους γιατρούς σε δηλαδή όλο το σύστημα σε κάτι διαφορετικό. Εγώ θέλω να ξέρετε ότι με τις ενώσεις ασθενών ο ΕΟΦ είναι συχνά σε επαφή και εγώ προσωπικά έχω μιλήσει πολλές φορές. Τώρα νομίζω ότι ήρθε η στιγμή που θα συμμετέχουν και μέσα στη σύνθεση της Επιτροπής Οντολογίας της καινούργιας. Επίσης, με ένα μελός. Ένα ή δύο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πώς θα είναι. Πάντως, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό, θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι από ομάδες ασθενών. Αυτοί λοιπόν πρέπει να παίξουν ένα ενεργό ρόλο. Θα μου πείτε πώς μπορούν να μάθουν, αυτό που με είχατε ρωτήσει και πέρσι, είναι πώς μπορεί να μάθει ακόμα και ένας ασθενής που έχει αναρωτηθεί ή έχει πάει στην Ένωση Ασθενών που είναι στην περίπτωσή του, αν γίνεται μια μελέτη. Εμένα με παίρνουν και τηλέφωνο πολλές φορές οι ίδιοι ασθενείς. Είχαμε πει λοιπόν ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να υπάρχει διαφάνεια και να βγουν οι μελέτες κάπου να φαίνονται. Είπαμε το Μητρό αυτό θα προχωρήσει. Νομίζω ότι σε συνεννόηση και με τη διοίκηση πολύ σύντομα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, θα υπάρχει ανάρτηση όλων των κλινικών δοκιμών για το 2015 και το 2016 που τα έχουμε έτοιμα πια και θα ξέρουμε τις βασικές πληροφορίες, δηλαδή τον τίτλο της μελέτης, το χορηγό και πιθανόν δύο-τρεις πληροφορίες που μπορούμε να βάλουμε, ώστε να μπαίνει κάποιος στην ιστοσελίδα και να βλέπει. Κύριε Αφούζα, αυτό που μου λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ζητούμενο, βέβαια, στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι, επειδή βλέπω και άλλα πράγματα που κάνει ο ΕΟΦ και μέσω της ιστοσελίδας του, πολλές φορές όμως γίνονται με τρόπο που δεν είναι εύληπτα για το κοινό. Θέλω να πω, το site του ΕΟΦ είναι πολύπλοκο, είναι δύσκολο. Απευθύνεται στα
στις εταιρείες, δεν απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Ναι, θα πρέπει να είναι πιο λειτουργικό όλο αυτό. Δεν ξέρω, πιθανό να βρεθεί κάποιος τρόπος να μπαίνει κάποιος στο site off και να βρίσκει αμέσως κλινικές μελέτες. Επίσης, δεν υπάρχει. Τι μπορεί να υπάρχει link με τα νοσοκομεία για να μπορεί πιο εύκολα να το κάνει. Ξέρω ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή, πολύ απλά, αν βάλει τον Dr. Google, δηλαδή κλινικές μελέτες, τον όρο στα ελληνικά. Πού θα σε οδηγήσει, δεν έχει πουθενά να σε οδηγήσει να πάρει έγκυρη ενημέρωση. Και ο πιο έγκυρος φορέας να δώσει ενημέρωση γι' αυτό. Ο πιο έγκυρος, αυτή τη στιγμή, η πιο έγκυρη βάση είναι η Ευρωπαϊκή, που σας είπα και πέρσι. Εκεί είναι και όλες οι μελέτες που γίνονται στην Ελλάδα. Και αυτό διαδίδουμε συνέχεια και όλη η Ευρώπη στηρίζεται σε αυτό. Το επόμενο που θα συμβεί με το πόρταλ θα είναι ακόμα πιο προχωρημένο. Θα είναι public ένα κομμάτι του πόρταλ. Πρέπει να το μάθει σιγά σιγά ο κόσμος ότι μέσα εκεί θα βρίσκουν ακόμα και τα αποτελέσματα των μελετών. Δηλαδή, είναι σημαντικό να συμμετέχει κάποιος σε μια κλινική δοκιμή και μετά να μην ξέρει τι έγινε. Αυτά όλα, όπως προβλέπει ο κανονισμός, μέσα σε αυτό το πόρταλ που θα λειτουργεί, θα υπάρχουν ακόμα και τα αποτελέσματα. Θα μαθαίνουν λοιπόν τα πάντα σε λίγο οι ασθενείς. Πρέπει όμως εμείς εδώ να κάνουμε μια εκστρατεία, σιγά σιγά και ο ΕΟΦ και το Υπουργείο Υγείας και οι εταιρείες, σιγά σιγά να πούμε ότι η συμμετοχή στην κλινική δοκιμή ενός ασθενούς έχει και όφελος. Χρήστο, Φιλίππο, είστε γιατροί, έτσι. Οι γιατροί στην Ελλάδα, βέβαια, σε Φιλίππο δεν σπούδασε εδώ, μάλλον έτσι σπούδασε έξω. Έχω κάνει ειδικότητα. Α, έχει κάνει ειδικότητα, ναι. Ωραία. Τι διδάσκονται όταν γίνονται τα πάντα του πτυχίου τη ιατρική για τι κλινικέ μελέτε, διδάσκονται τίποτα. Δηλαδή, ο κύριος Δεδραμής μας είπε τώρα προηγουμένως στο νοσοκομείο ότι υπάρχουν γιατροί. Αυτή η ερώτηση τώρα τι. Όχι, γιατί. γιατί και αυτό με στην νομοθεσία είναι. Ίσως, επρόκειτο μάλιστα να έρθει ο πρόεδρος της ιατρικής σχολής Αθηνών, ο κύριος Φικάκης, εδώ. Δυστυχώς τότε είχε ένα ταξίδι έκτακτο και δεν μπόρεσε να είναι, γιατί έχουν εγκαινιάσει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Τώρα, αυτό είναι σημαντικό και θέλω να το πω εγώ, με προλάβατε. Σωστά. Φέτος, για πρώτη φορά, το καποδιστριακό έχει μεταπτυχιακό για τις κλινικές. Έτσι, μπράβο. Το πρώτο. Αυτό δηλαδή τώρα ανακοινώθηκε, το έχω συζητήσει και με τον κύριο Δημόπουλο και ήταν μεγάλη χαρά αυτό. Δηλαδή, σημαντικότατο. Ναι, γι' αυτό σας λέω ότι ήθελα να έρθει ο κύριος Φικάκης. Στην ιατρική σχολή μεταπτυχιακό, νομίζω αν μπει κάποιος να δει τα προγράμματα τα φετινά για τα μεταπτυχιακά του καποδιστριακού, υπάρχουν και κλινικές μελέτες. Σημαντικό. Επίσης, ξεκίνησε αυτό που είχε υποσχεθεί η πρόεδρος του ΕΟΦ το Μάιο στην Παγκόσμια ημέρα για τις κλινικές δοκιμές και κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Σχεδόν όλες από αυτές τις ανακοινώσεις έχουμε υλοποιήσει. Ξεκίνησε η συνεχής εκπαίδευση από τον ΕΟΦ. Έχουμε ξεκινήσει τώρα τη Δευτέρα, έχουμε το δεύτερο τέτοιο εκπαιδευτικό σεμινάριο που απευθύνεται σε ερευνητές, σε επιτροπές, μέλη επιτροπών οντολογίας, σε πρώτο επίπεδο, γιατί ξέρω ότι είχαν ζητήσει να συμμετέχουν και άνθρωποι από CRO και από φαρμακευτικές εταιρείες. Ήταν τεράστια η ανταπόκριση. Έχουμε σηκώσει στις πλάτες μας ένα αριθμό που δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή. Η ζήτηση ήταν μεγάλη. Πάρα πολύ. Θα είναι συνεχής αυτή η εκπαίδευση. Σε κάποια στιγμή θα έχουμε και φαντάζομαι τη δυνατότητα να συμμετέχουν και άνθρωποι που κάνουν CRA, που είναι monitors, που είναι μέσα στην πραγματοποίηση της κλινικής δοκιμής από εταιρείες ή από CRO. Επίσης, πιστεύω ότι μέσα στα πλαίσια αυτής της συνεχής εκπαίδευσης που θα κάνει ο ΕΟΦ θα είναι και το πόρταλ. Δηλαδή, όταν ξεκινήσει ο κανονισμός, θα πρέπει να κάνουμε κάποια ειδικά σεμινάρια να βοηθήσουμε. Θα είναι ένα πολύπλοκο πράγμα που και εμείς οι ίδιοι ακόμα δεν το έχουμε αντιληφθεί πώς θα λειτουργεί. Νομίζω όμως έχουμε την υποχρέωση, μόλις θα ξεκινήσει και λίγο πριν, να κάνουμε και εκεί κάποια εκπαίδευση ώστε να βοηθήσουμε να εξοικειωθούμε με αυτό το καινούργιο πράγμα. Να κάνετε εκπαίδευση και σε δημοσιογράφους. Για τις κλινικές μελέτες. Είμαστε ανεπίδεκτοι. Όχι, πάντως χαίρομαι πάρα πολύ για το μεταπτυχιακό. Είναι αλήθεια ότι όλοι χρειαζόμαστε εκπαίδευση. Πάντως. Μου λένε τώρα στον Άγιο Σάββα υπάρχουν γιατροί που αν ο γιατρός δεν κάνει κλινική δεν ενδιαφέρεται. Α σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δηλαδή, όταν πήγα, λέω παιδιά, μπορείτε να μου πείτε πόσες κλινικές μελέτες έχουμε. Δεν μπορούσε να μου απαντήσει κανένας. Ξέρετε γιατί. Κλινικές μελέτες είχαν εφεύρει μια διαδικασία και τις καταθέτανε στο πρωτόκολλο της επιστημονικής. Η κάθε επιτροπή είχε το δικό της πρωτόκολλο. Είναι η τέλεια επικοινωνία. Με αποτέλεσμα να μην ξέρει καν. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό μπορεί να γίνεται. Δεν το λέω για το σύγχρονο. Και για κάποιους λόγους. Δεν το λέω για το σύγχρονο. Τις περισσότερες φορές οφείλω να σας πω ότι γίνονται για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Να μην μπορεί κανένας να ξέρει τι και πώς. Όμως αυτά πρέπει να είναι στη διαφάνεια. Πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία. Οπωσδήποτε. Και σε αυτό έχουμε και εμείς ευθύνη σαν διοικητές. Οι διαδικασίες είναι ξεκάθαρες και πρέπει να γίνουν ξεκάθαρες σε όλους. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι γιατροί, βέβαια. Εννοείται. Άρα, λοιπόν, έχουμε θέμα στην ιατρική εκπαίδευση. Θα ήθελα εδώ να αναφερθώ σε δύο σημεία.
Το πρώτο σημείο αφορά στο ζητούμενο που έθεσε σε μιλία σχετικά με την εκπαίδευση και την συμμετοχή, θα έλεγα, των ασθενών και των συλλόγων ασθενών σε όλη αυτή την προσπάθεια. Είναι εξαιρετικά σημαντικό και για την αποδαιμονοποίηση των κλινικών μελετών. Και των κακών φαρμακευτικών, έτσι. Το βάζω σε ένα συνολικό πλαίσιο και φεύγω από το κομμάτι των φαρμακευτικών εταιριών και μένω στο κομμάτι της ουσίας, κλινικές μελέτες. Εκεί γίνεται η μεγάλη δαιμονοποίηση, το οποίο όμως έχει αλλάξει με τα τελευταία χρόνια. Είμαστε πειραματόζωα, μας κάνουν εκείνο, μας κάνουν το άλλο. Οι ασθενείς λοιπόν είναι από μόνοι τους οι πρεσβευτές σε ό,τι αφορά στο όφελος που έχουν οι κλινικές μελέτες. Και αυτό που βλέπουμε τα τελευταία 2 με 3 χρόνια που εμπλέκονται ενεργά πια σε όλες αυτές τις συζητήσεις, χαίρομαι που ακούω από την κυρία Φούζα ότι μέσα στο νέο σχήμα της ΕΕΔ θα συμμετέχουν και ασθενείς, διότι μέσα από αυτό θα μπορέσουν οι ίδιοι να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτό το κομμάτι. Το δεύτερο σημείο που αφορά στους γιατρούς και στην εκπαίδευση συνολικότερα για το κομμάτι των κλινικών μελετών, θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν από όλες τις πλευρές προσπάθειες και καλές προσπάθειες αυτή τη στιγμή για να γίνει και η εκπαίδευση αλλά και να υπάρξει και καλύτερη ενημέρωση. Όπως είπε ο κ. Δεντραμής, σωστά το τονίζω, ένας διοικητής νοσοκομείου να μην αντιλαμβάνεται το όφελος, όχι μόνο το οικονομικό, αλλά και το όφελος που υπάρχει σε όλο τον οργανισμό του, γιατί διοικεί έναν οργανισμό, είναι κάτι το οποίο οφείλει η ίδια η κοινωνία και η ίδια η διοίκηση του Υπουργείου Υγείας να το αλλάξει. Αν δεν γίνουν αυτά τα πράγματα, όλα τα υπόλοιπα τα οποία συζητάμε, ναι, δεν θα πάει. Ναι, είναι πολυπαραγωγικό και το puzzle έχει πολλά κομμάτια. Δεν είναι 4-5 μεγάλα κομμάτια. Σίγουρα και αν ένα από αυτά χωλαίνει, δεν προχωράει συνολικά. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε τη συζήτησή μας, αλλά έχουμε χρόνο για 5-10 λεπτά. Αν θέλει κάποιος να σχολιάσει και την προσπάθεια του Αγίου Σάβα, είστε εδώ από εταιρείες CROs. Πώς βλέπετε αυτή την προσπάθεια που ξεκινά στον Αγίου Σάβα, θετικά, αρνητικά, έχετε κάτι να προτείνετε άλλο, κύριε Ζερβακάκη? Ευχαριστώ πολύ. Μία πολύ σύντομη παρέμβαση. Θεωρώ ότι, και απαντώντας την ερώτηση, είναι εξαιρετική η προσπάθεια που γίνεται. Μακάρι να μπορούσαμε να δούμε τέτοια πραγματάκια πολύ πιο, σε πιο εκτεταμένη, αν θέλετε, έκφραση. Υπάρχει ένα ζητηματάκι όμως. Κύριε Δενδραμή, χαίρομαι που ακούω αυτά που είπατε. Πραγματικά, θα ήθελα να σας ενθαρρύνω, αν μπορώ, αν το επιτρέπετε, προσπαθήστε εσείς ο ίδιος, όπως και πιστεύω περισσότεροι διοικητές, να έρθετε λίγο πιο κοντά σε αυτό που είναι η κλινική έρευνα. Γιατί πήγατε σε ένα χώρο, προφανέστατα δεν είχατε και τόσο μεγάλη εμπειρία, δεν γνωρίζατε τόσα πολλά πράγματα. Αλλά όταν ένας άνθρωπος έχει τη διάθεση που δείχνετε ότι έχετε εσείς, έχει το open mind κλπ. Όσο πιο πολύ εξοικειωθεί με το αντικείμενο, τόσο πιο καλές και γρήγορες αποφάσεις και πιο δυναμικές, αν θέλετε, ή πιο χρήσιμες αποφάσεις θα πάρει. Σας το λέω γιατί είδα μια απάντηση. Επειδή είπατε πάρα πολύ, άκουσα μια απάντηση που δώσατε σε μια ερώτηση σε σχέση με το ότι ο γιατρός θα πρέπει να δώσει και στους υφισταμένους του ή το ζήτημα είναι να γίνει έρευνα για να συμμετέχει ο ασθενής. Είναι άριστο αυτό που είπατε, σχεδόν άριστο. Αλλά έχει και μεγάλη σημασία και ο γιατρός. Αν μου επιτρέψετε, η επιλογή του γιατρού. Προφανέστατα, αυτό μας ενδιαφέρει είναι ο ασθενής. Αυτό είναι το πρώτο. Ωστόσο όμως, η επιλογή και του σωστού γιατρού. Η επιλογή του ειδικού γιατρού και του ανθρώπου ο οποίος ξέρει να το κάνει με την ποιότητα και με τον τρόπο που πρέπει να το κάνει έχει τεράστια σημασία. Θέλω να πω ότι είναι πολλές λεπτομέρειες που ένας άνθρωπος που δεν είναι μέσα εξοικειωμένος με τον χώρο έχει σημασία να τις γνωρίζει. Και πραγματικά νομίζω ότι αυτό που γίνεται πάρα πολύ καλά. Όσο πιο πολύ ασχοληθείτε, τόσο καλύτερο θα είναι για τους ανθρώπους. Παρακαλώ, ο κ. Βολαπέγκο, το μικρόφωνο, αν μπορεί να έρθει από εδώ. Συγχωρέστε με, κύριε Συμβολαπέκο, αλλά πέφτει ο προβολέας και είναι... Ήθελα να προσθέσω ότι πέρσι, ακριβώς αυτή την εποχή, ένα από τα άτομα του πάνελ ήταν ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο και είχε κάνει μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση, γιατί μπόρεσε να μαζέψει στοιχεία
και οικονομικά και για μελέτες. Βέβαια, αλλάχθηκε μετά από μερικούς μήνες. Αλλά ήθελα να σας πω ότι με έκπληξή μου άκουσα την προηγούμενη εβδομάδα το νέο διοικητή, τον κύριο Πισημίση, ο οποίος ενημερώθηκε για το θέμα. Συζήτησε με τους περισσότερους ερευνητές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο και ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι από 1η Ιανουαρίου η πρόθεσή του είναι να φτιάξει ένα γραφείο κλινικών μελετών που να διευκολύνει την κλινική έρευνα. Συγκεκριμένα, μας έδειξε και το χώρο ένα γραφείο δίπλα του με δύο άτομα, τα οποία θα έχουν σαν στόχο να διευκολύνουν όλη τη γραφειοκρατία, τουλάχιστον μέσα στο νοσοκομείο, και να κρατούν όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζεται ώστε να έχει ένα απολογιστικό έλεγχο στο τέλος του χρόνου για να ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει μέσα στο νοσοκομείο. Και το βρήκα σαν ένα πάρα πολύ καλό και θετικό βήμα. Μακάρι να το κάνουν και άλλοι. Βέβαια, ο κ. Πισημίσης, βέβαια, για άλλες του δραστηριότητες, είναι κόκκινο πανί για τους Σιριζαίους στην περιοχή. Εμείς νομίζω ότι πήγαμε σε μια πιο ρεαλιστική λύση. Αιτήματα να τον απομακρύνει ο υπουργός. Ή αν αυτό περάσει το σύστημα στο λειτουργικό του νοσοκομείου, αυτό θα γίνεται αυτόματα. Μόλις δηλαδή θα αυτόματα θα πέφτει με ένα τάκ, θα ξέρουμε τα πάντα. Και ο γιατρός θα μπορεί πιο εύκολα να λειτουργήσει, αλλά και εμείς θα μπορούμε ανά πάσα στιγμή και να ξέρουμε που πάμε και τι πετύχαμε και αν συνεχίσαμε και αν έγιναν τα βήματα που έπρεπε να γίνουν και αν οι ασθενείς μπήκαν, βγήκανε, πόσοι. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Πάντως, κύριε Δραμή, μετά από αυτή τη συνάντηση που είχαμε και ρώτησα άλλους διοικητές νοσοκομείων, σε νοσοκομεία στα οποία γίνονται πολύ περισσότερες μελέτες από το δικό σας, όπου επίσης δεν υπάρχει γραφείο κλινικών μελετών, μου είπε όμως σε αρκετά νοσοκομεία ότι η γραμματεία του Επιστημονικού Συμβουλίου άτυπα κρατάει τα αρχεία όλα αυτά και ενημερώνει και τη διοίκηση του νοσοκομείου. Εντάξει, τώρα το είπατε. Σας το είπα και εγώ πριν. Σας είπα, πήγα και όταν ζήτησα, νομίζω ζήτησα στις πρώτες 10 μέρες. Δεν υπήρχε καμία απάντηση. Κανένας. Μπορώ να σου πω ότι βρέθηκα μπροστά σε μια. Δηλαδή, ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής ρωτούσε τη γραμματέα και την άλλη μέρα μου λέει: δεν έχουμε καμία μελέτη. Και λέω: μα τι λέτε τώρα, είναι δυνατόν? Εδώ έχει δει αυτός και αυτός, και μου είπε κρεμητός. Παίρνει λοιπόν εκείνη την ώρα το τηλέφωνο και λέει: με συγχωρείτε, ο διοικητής μου λέει εδώ πέρα ότι πρέπει να υπάρχουν πολλές μελέτες. Λέει: να ψάξω, και μετά από 5 λεπτά λέει: ναι, υπάρχουν 40 μελέτες. Κρεμούσαν εκεί. Καταλαβαίνετε. Γιατί είχαμε. Το αλλάξαμε αυτό. Τέρμα. Θα καταδείξει τον κεντρικό πρωτόκολλο. Σε ένα λεπτό θα ξέρω κι εγώ, ζητώντας από το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο πλέον που έχουμε εμείς, πόσες μελέτες είναι. Yeah. Ούτε το απλό δεν μπορούσα να κάνω. Yeah. Η Επιστημονική Επιτροπή είχε το δικό της πρωτόκολλο. Η Επιτροπή αξιολόγησε το δικό της. Ο καθένας το δικό του πρωτόκολλο. Καμία επικοινωνία μεταξύ μας. Yeah. Παρακαλώ, κύριε Φιλιώτη. Ευχαριστώ. Κύριε Δενδραμή, μέσα από την προσπάθεια που κάνετε, σίγουρα θα, πέραν του συστήματος και το IT που θα φτιάξετε, θα μάθετε και πάρα πολλά πράγματα που θα είναι πολύ χρήσιμα για το νοσοκομείο σας για να βελτιωθείτε στην κλινική έρευνα. Αυτά θα ήταν επίσης πάρα πολύ χρήσιμα να τα μάθουν και όλα τα άλλα νοσοκομεία και είπε και να μοιραστεί αυτή η πληροφορία και η γνώση. Και η ερώτησή μου είναι, εάν υπάρχει από τώρα το σχέδιο πώς θα μοιραστεί αυτή η γνώση, πώς θα μάθουν, πώς όλο το σύστημα θα βελτιωθεί από αυτά που θα μάθετε εσείς από το πιλωτικό. Καταρχάς, αυτή την πρώτη επαφή που είχαμε, υπήρχε και μία σύμβουλος του υπεάρχης της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας. Δηλαδή, τα βήματα είναι όχι να κάνουμε εμείς κάτι και να μείνει σε εμάς. Okay. Νομίζω ότι αυτό. Καλά, αυτό θα είναι χρήσιμο για εσάς. Αλλά δεν θα έχει το νομίζω ότι το αν όλοι στοχεύουμε στον ασθενή, πρέπει να το δώσουμε στον ασθενή. Άρα πρέπει να το δώσουμε σε όλο το νοσοκομείο. Ωραία. Νομίζω ότι το κεντρικό σημείο πάντα σε όλους μας πρέπει να είναι ο ασθενής. Και εμείς, επειδή είμαστε ειδικό νοσοκομείο, αντικαρκινικό, έχουμε ένα παραπάνω λόγο. Βεβαίως, μπορεί να δώσουμε. Και ελπίδα σε αυτούς τους ανθρώπους και κυρίως στις επόμενες γενναίες. Η ερώτηση μου ήταν αν υπάρχει προγραμματισμός, αν ξέρετε πώς θα μεταφερθεί αυτή η γνώση στα άλλα νοσοκομεία και στις ΥΠΕ. Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί το σύστημα και θα δουλέψει κανονικά,
αυτόματα εμείς με την πρώτη υγειονομική περιφέρεια θα προσπαθήσουμε να μεταφερθεί στα υπόλοιπα νοσοκομεία. Αυτό έχουμε συμφωνήσει. Γι' αυτό αναλάβαμε εμείς να το κάνουμε εμείς, να αποκωδικοποιήσουμε όλα αυτά τα βήματα, να είναι σαφέστατα τα πάντα. Επομένως, να είναι εύκολο μετά να πάρει κάποιος έτοιμο κάτι. Αυτή ήταν η σκέψη μας και νομίζω ότι υπάρχει θετική και από το Υπουργείο που συμφώνησε αυτή τη δικασία και βέβαια από την πρώτη υγειονομική περιφέρεια με την οποία είμαστε σε άμεση σχέση. Κύριε Χονδρέλη, μέχρι να πάρετε το λόγο, να κάνω και εγώ ένα ερώτημα στην κυρία Φούζα που μου ήρθε τώρα. Γιατί είπε η κυρία Φούζα ότι κάναμε σεμινάρια, εκπαίδευση, ενημέρωση, μεγάλη ζήτηση κτλ. Λέμε να έχει ένα τμήμα κλινικών μελετών ο Άγιος Σάββας στα νοσοκομεία. Ο ΕΟΦ τι προσωπικό έχει να τα φέρει σε πέρας όλα αυτά που έχει αναλάβει? Αυτό είναι που λέμε ότι γινόμαστε υπερέλληνες μερικές φορές. Είμαστε όσοι είμαστε και πριν μερικά χρόνια. Δηλαδή, ο ΕΟΦ κάνει τα πάντα με 5 ανθρώπους. 5 είμαστε. Και αν θέλετε να σας πω ότι περίπου ρώτησα την Πορτογαλία, η οποία έχει διπλάσιες κλινικές δοκιμές από εμάς πέρσι, και έχει 30 ανθρώπους στο ίδιο, για την ίδια δουλειά. Η προσπάθεια που κάνει η πρόεδρος είναι τεράστια. Ο ΕΟΦ, από ό,τι ξέρετε, είναι αυτοχρηματοδοτούμενος οργανισμός. Θα υπήρχε ένας πολύ εύκολος τρόπος να φέρει επιστημονικό ποσοστό. Ο οποίος επίσης έχει λεφτά, ο ΕΟΦ, αλλά ναι. Ο οποίος επίσης δεν μπορεί να προσλάβει. Λοιπόν, δηλαδή, δεν έχουμε δυνατότητα να φέρουμε 10 επιστήμονες. Να κάνουμε σωστότερα και εμείς τη δουλειά μας. Και αν αύριο ξεκινήσει ο κανονισμός και ας πούμε ότι έχουμε και τις διπλάσιες μελέτες από τώρα, τότε είναι που θα γίνουμε ρεζίλ κυριολεκτικά. Μάλιστα. Κινδυνεύουμε να πέσουμε θύματα της επιτυχίας. Δηλαδή, να πούμε ότι έχουμε άλλες τόσες μελέτες. Εγώ δεν έχω αξιολογητές. 2 έχω. Μάλιστα. Κύριε Χονδρέλη. Είναι μια ερώτηση προς τον κύριο Δενδραμή. Νομίζω ότι η πληθώρα των ερωτήσεων προς εσάς εκφράζει την αγωνία όλων μας, των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, για αυτό το φλέγον θέμα και σηματοδοτεί τη ρίζα του προβλήματος που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε, που είναι τα νοσοκομεία, έτσι, σε αυτό το επίπεδο εντοπίζουμε και έχει να κάνει με τις καθυστερήσεις. Η προσπάθεια στην οποία συμμετέχετε, η δημιουργία αυτής της πλατφόρμας, της βάσης δεδομένων, είναι εξαιρετική. Μακάρι να περπατήσει και είμαστε στο πλευρό σας. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι αν αυτή η πλατφόρμα, εάν και εφόσον φτιαχτεί και λειτουργήσει, θα λύσει τα θέματα που αυτή τη στιγμή ταλανίζουν, την διενέργεια των κλινικών μελετών. Νούμερο ένα, αν θα λύσουν το θέμα των καθυστερήσεων στην υπογραφή των συμβάσεων, βάζω τον τύπο επί των ύλων, έτσι. Και δεύτερον, εάν για το νοσοκομείο, για το X νοσοκομείο, θα μπορεί να έχει πρακτική εφαρμογή στην αξιοποίηση των δεδομένων και θα ήθελα να τονίσω το οικονομικό θέμα. Κάθε εταιρεία, έτσι, από το ποσό που έχει προγραμματίσει για κάθε μελέτη, ένα ποσοστό 15% αφορά στο νοσοκομείο. Με αυτή την πλατφόρμα, τη βάση, εσείς θα μπορείτε όχι μόνο να δείτε, αλλά να αξιοποιήσετε και το ποσό. Να το πιάσετε στα χέρια σας, επιτρέψτε μου την έκφραση. Λοιπόν, πράγματι είναι το 15% συν το 5. Είναι 500, το οποίο είναι fix κάθε φορά. Από τη στιγμή που θα το ολοκληρώσουμε αυτό το εγχείρημα, θα έχουμε πλήρη εικόνα. Και τι λεφτά μπήκαν σε μας και πού θα τα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα. Εντάξει. Διότι όπως αντιλαμβάνεστε, αυτά τα χρήματα όταν θα μπαίνουν στο νοσοκομείο θα πρέπει να πάνε για κάποιο συναφή σκοπό. Αν θέλουμε να προχωρήσει η διαδικασία. Αν θέλουμε να καλύψουμε κάποιες άλλες τρύπες, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Εάν αποδώσουμε λοιπόν σε αυτό που έχει παράγει γι' αυτό ξανά όλο αυτό την πίστοση, αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αν το πάμε σε άλλες κατευθύνσεις, τότε μάλλον θα ξαναπέσουμε στο ίδιο πρόβλημα. Αν αυτή η ακατανόμαστη εταιρεία τελικά ενδιαφερθεί, δεν την κατονομάσαμε, η ακατανόμαστη εταιρεία που ψάχνουμε εδώ και 1,5 μήνα και δεν έρχεται, πότε πιστεύετε ότι μπορεί το εγχείρημα αυτό να πάρει σάρκα και οστά? Κοιτάξτε, είναι μαζί μου εδώ σήμερα η κυρία Θεοδωρίδου, που είναι πρόσωπο από το υπεύθυνη από το λειτουργικό μας σύστημα. Δεν θέλω να πω, σας είπα, αποφεύγω να λέω λόγια. Τώρα αποφεύγουμε να πούμε λόγια σε συνέδριο, τι θα πούμε? Δουλεύουμε, όχι. Κοιτάξτε, δηλαδή. Καταλαβαίνω, θέλω να πω. Δεν θέλω να πείτε 15 Μαρτίου. Σέβομαι και τον χρόνο σας. Αλλά πρέπει να σέβομαι και τον εαυτό μου, μερικές φορές.
Το να πω κάτι τώρα και να μην γίνεται μια προσπάθεια, θεωρώ ότι σύντομα θα δώσουμε αποτέλεσμα. Το σημαντικό για μένα είναι να δώσουμε αποτέλεσμα. Μπορεί η κυρία Θεοδωρίδου να μας πει. Κύριε Σαλβαρλή, μπορεί να πάει το μικρόφωνο εκεί. Όχι για να το βγάλω από πάνω μου, για να το ξεκαθαρίσω. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους. Όμως έχει πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Καλησπέρα και από μένα. Θα είμαστε χαρούμενοι αν στο επόμενο συνέδριο σας παρουσιάσουμε αυτό το case study. Ο λόγος που δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα είναι ότι εμπλέκονται πολλοί. Ακόμα και εμείς να υλοποιήσουμε το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα, που δεν είναι κάτι δύσκολο και μεγάλο τεραστίων διαστάσεων, πρέπει να έχουμε συνεργασία με την ΥΠΕ και τον ΕΛΚΙΑ, με την φαρμακευτική εταιρεία, και στόχος δεν είναι να φτιάξουμε κάτι το οποίο θα λειτουργεί εσωτερικά στο νοσοκομείο και τελείως κλειστό. Θα υπάρχει διαλειτουργικότητα με τον ειδικό λογαριασμό στην ΥΠΕ για να φτάσει τελικά η εκταμείευση και στο νοσοκομείο. Γιατί η πρώτη έρευνα έδειξε που κάναμε ότι πολλά χρήματα δεν φτάνουν τελικά στο νοσοκομείο. Του χρόνου, στο επόμενο σας συνέδριο, θα σας δείξουμε μια παρουσίαση. Ο Άγιος Βασίλης πρέπει να το φέρει. Μακάρι. Ναι, μακάρι. Θα αρκεί να το φέρει. Μια τελευταία ερώτηση, ένα σχόλιο. Βλέπω τον κύριο Μπραουδάκη πίσω, κύριε. Εγώ έχω ένα πρόβλημα. Ορίστε. Την ώρα. Ναι, ναι, τώρα τελευταία μην φεύγουμε. Όχι, εμείς δεν φεύγουμε. Νομίζω ότι Γιώργος Μπραουδάκης, χρόνια δραστηριοποιούμε στον χώρο της υγείας και με ιδιαίτερη εμπλοκή στον χώρο του ΜΑΤΟΣ των συμβούλων προς την πλευρά του δημόσιου τομέα και ιδιαίτερα των νοσοκομείων. Έχοντας μια πολύχρονη εμπειρία στη διοίκηση, θα έλεγα το εξής, στη δημόσια διοίκηση, θα έλεγα το εξής, ότι όλη η συζήτηση περιγράφει ένα κλασικό πρόβλημα δημόσιας διοίκησης που υπάρχει σε όλη τη χώρα, σε όλους τους τομείς, από την τοπική αυτοδιοίκηση μέχρι την υγεία, μέχρι και τα οπλικά συστήματα. Η νομοθεσία, όπως είπε ο κύριος, δεν θυμάμαι το όνομά του, είναι ικανοποιητική και φαίνεται και από τις ευρωπαϊκές οδηγίες θα γίνει ακόμα καλύτερη για να εφαρμόζεται με ταχύτητα η κλινική έρευνα στη χώρα. Το πρόβλημα που εστιάζεται στην αδυναμία του δημόσιου τομέα να υλοποιήσει και να εφαρμόσει τις οποιασδήποτε ευκαιρίες του δίνονται. Πρώτον, το πρόβλημα είναι ότι οι διοικητές είναι πολιτικά πρόσωπα και φεύγουν από τη μια μέρα στην άλλη. Ασφαλώς, οι καλές διαθέσεις που περιέγραψε ο κύριος διοικητής είναι πολύ καλά παραδείγματα που έχουν εμφανιστεί στο δημόσιο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς την επόμενη μέρα φεύγουν και φεύγει μαζί τους και η γνώση. Άρα, αν ξεκινήσουμε από αυτό, θα πρέπει να πούμε ότι η γνώση σε κάθε περίπτωση πρέπει να μεταφερθεί και στον υπόλοιπο μηχανισμό του νοσοκομείου. Είτε αυτό λέγεται εκπαίδευση, είτε λέγεται ευαισθητοποίηση. Και θα μου επιτρέψετε να πω, περισσότερο πρέπει να μεταφερθεί στο διοικητικό σύστημα και λιγότερο στο ιατρικό. Στο ιατρικό είναι άλλα τα θέματα που τα ξέρουν οι άνθρωποι της φαρμακευτικής αγοράς καλύτερα, αλλά αν δεν υπάρχει η ραχοκοκαλιά το σύστημα της διοίκησης, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Δεύτερον, μιλάμε για πληροφοριακά συστήματα. Είναι εμφανές ότι τα πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων με τα προβλήματα συμβατότητας που είχαν στο παρελθόν δεν μπορούσαν να προχωρήσουν τίποτα. Σήμερα βελτιώνεται η κατάσταση. Αυτή την ευκαιρία της βελτίωσης πρέπει να αξιοποιηθεί με υποστήριξη, αν θέλετε, και διαμέσου των μελετών, ώστε οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν να είναι συμβατές σε κάθε νοσοκομείο και να δίνουν όμως τυποποιημένα στοιχεία και στο ΝΕΟΦ και στις φαρμακευτικές εταιρείες. Το τρίτο ζήτημα που θα ήθελα να πω είναι οι διαδικασίες μέσα στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχουν διαδικασίες που θα διευκολύνουν την υλοποίηση κλινικών ερευνών. Δεν υπάρχει ένα αντίστοιχο ISO, αν θέλετε, όπως υπάρχει για τα εργαστήρια ή για ορισμένες κλινικές. Στην πράξη δεν υπάρχει. Φανίζεται μια μεγαλύτερη παρουσία και καλύτερη παρουσία των πανεπιστημιακών νοσοκομείων. Και είμαι σίγουρος, αν υπήρχε μια αποτύπωση ποια είναι τα καλά και ποια είναι τα μέτρια και ποια είναι τα κακά, εντός εισαγωγικών, νοσοκομεία ως προς την αξιοποίηση των ευκαιριών των κλινικών μελετών, θα βλέπαμε τα πανεπιστήμια. Γιατί τα πανεπιστήμια, λόγω των ειδικών λογαριασμών, έχουν την εμπειρία γενικότερα και την ευχέρεια να είναι πιο αποτελεσματικά
και εκτός συστήματος δημόσιας διοίκησης στα νοσοκομεία, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα να κινηθούν. Και το τελευταίο που ήθελα να πω είναι το εξής. Πέρα από το εκπαιδευμένοι άνθρωποι, νομίζω το είπα στην αρχή, τα χρήματα, το 15% δεν μπαίνει και δεν θα μπαίνει και το επόμενο διάστημα υπέρ της ενεργοποίησης και της στήριξης των κλινικών ερευνών. Μέσα στη διαδικασία της στενότητας πόρων, αυτά τα χρήματα θα αξιοποιούνται κατά προτεραιότητα εκ των πραγμάτων στα δημόσια νοσοκομεία για την κάλυψη άλλων αναγκών. Στο παρελθόν δεν κάλυπταν τις άλλες ανάγκες, κάλυπταν ορισμένες προτεραιότητες της διοίκησης κυρίως και όχι των κλινικών πανετών πάλι σε αυτή την λογική. Με αυτή την έννοια πρέπει να διασφαλιστούν. Το 15% ή το μεγαλύτερο μέρος πηγαίνει για τις ανάγκες μέσα στο νοσοκομείο, για τις κλινικές έρευνες. Δεύτερον, να αναπτυχθούν διαδικασίες, πιστοποίηση των διαδικασιών διοίκησης, management, αν θέλετε, και του σύστημα. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη για την... Σας ευχαριστώ. Είχα πει μία, θα δώσω μία κατεξαίρεση στον κύριο Καναβό, γιατί κατάλαβα ότι κάτι θέλει να πει. Ευχαριστούμε πολύ για τη διαδραστική συνάντηση και συζήτηση. Μια ερώτησούλα για τον διευθυντή του νοσοκομείου, του διοικητή του νοσοκομείου, είναι κατά καιρούς στο Υπουργείο τρέχει με έρευνες για το πόσο ικανοποιητικά γίνεται η δουλειά της διοίκησης του νοσοκομείου. Ένα είδος survey, το οποίο το έχουμε δει και προηγούμενα κτλ. Υπάρχει περίπτωση να θέσετε το θέμα ένα από αυτά τα survey, σε πάση περιπτώσει, συνήθως για το πόσο καλά γίνεται η υγειονομική περίθαλψη μέσα στα νοσοκομεία, είναι για η ροή των ασθενών κτλ. Θα μπορούσε να υπάρχει παράμετρος στο κομμάτι των κλινικών μελετών στο νοσοκομείο και αν θα μπορούσατε εσείς να το θέσετε. Το δεύτερο δεν είναι... το συμφέρει, γιατί στον Άγιο Σάββατο γίνονται πολλές. γίνονται. Το δεύτερο θέμα μπορεί είναι να γίνονται καλές. Σωστό. Το δεύτερο θέμα είναι το εξής. Ένα από τα μεγάλα κομμάτια, ιδιαίτερα των ογκολογικών νοσοκομείων, το οποίο χάνεται σαν ύλη και θα μπορούσατε να έχετε ωφέλη, είναι οι μελέτες, οι παρακλινικές όπως τα MRI, τα CT, επεμβατικές άλλες εξετάσεις που γίνονται εκτός νοσοκομείου, γιατί τις περισσότερες φορές το 80% δεν υπάρχουν δυνατότητες. Αυτό είναι ύλη η οποία διαφεύγει και χρήματα τα οποία επίσης θα μπορούσατε να κάνετε και επίσης χρηματοδότηση των εργαστηρίων. Βέβαια και ώρες πολλές του προσωπικού εκεί, γιατί συνήθως χαλάνε συχνά η αξονική και η μαγνητική. Αυτό το έχετε σκεφτεί, αν θα μπορούσατε να το δείτε σαν ευκαιρία και όχι σαν παραπάνω έργο να μένουν βέβαια άνθρωποι όλο το 24ωρο να δουλεύουν γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιο σχόλιο, κύριε Δενδραμή, το τελευταίο ειδικά. Πράγματι, πολλές οι περισσότερες εξετάσεις από αυτές τις μελέτες δεν γίνονται μέσα στο νοσοκομείο. Αυτό όμως θα πρέπει να είμαι ξεκαθαρισμένος. Δεν είναι επιλογή του νοσοκομείου. Αυτό ήδη έχει, δηλαδή όταν η μελέτη κατατέθηκε, από τότε ήταν ξεκάθαρο ότι θα γίνει, επέλεξε για κάποιο λόγο να γίνει έξω. Μα κύριε Δενδραμή, αν η εξέταση είναι να γίνει στο νοσοκομείο και γίνεται σε 4 μέρες, η μελέτη δεν προχωράει. Αυτό που ενδιαφέρει αυτόν που κάνει τη μελέτη είναι η μελέτη να προχωράει εύρυθμα και γρήγορα. Άμα το νοσοκομείο λόγω του φόρτου ή. Γιατί το νοσοκομείο δουλεύει στον αξονικό μόνο μία παρτίδα. Διότι θα δείτε πολλές μελέτες δεν έχουν ολοκληρωθεί ποτέ. Μάλιστα. Μπορεί να έχετε δίκιο. Εντάξει. Ο καθένας λοιπόν, εκεί στο σύστημα θα δούμε ποιος έχει τελειώσει, ποιος έχει κάνει και τι έχει κάνει. Ναι. Τώρα δεν ξέρουμε τίποτα. Κανένας δεν ξέρει. Ναι. Ούτε έχει ο γιατρός ξέρει, ούτε εμείς ξέρουμε, κανένας δεν ξέρει. Επομένως, θα είναι πιο εύκολο να πείσουμε κάποιους ανθρώπους. Ο σπόνσορας ξέρει. Ο σπόνσορας ξέρει. Εντάξει. Υπάρχει τρόπος να πληρώσει ο χορηγός στο νοσοκομείο. Μπορεί να κόψει τιμολόγιο για μια εξέταση που μπορεί να κάνει για λογαριασμό μιας μελέτης. Αν μπορώ να πω, το κομμάτι των βιοχημικών εξετάσεων γίνεται στα νοσοκομεία τα περισσότερα. Ναι. Θα μπορούσε να γίνεται και το άλλο κομμάτι, το οποίο είναι και το πιο ακριβό και είναι έσοδα που χάνει το νοσοκομείο. Και αυτό λέμε, ότι αν θέλουμε να γίνουμε ανταγωνιστικοί, κάποιος άλλος δεν θα χάσει από τον ανταγωνισμό των νοσοκομείων, αλλά θα πάρει το εθνικό σύστημα. Και παρεπιπτόντως, επειδή αναφέρατε πανεπιστημιακά νοσοκομεία, δεν υπάρχουν εκτός από το Γεννήτιο και το Αρετέιο. Όλα τα άλλα είναι στα πλαίσια του ΕΣΥΑ με πανεπιστημιακές κλινικές. Άρα έχουν τα προβλήματα και τα ωφέλη του εθνικού συστήματος. Αυτό θα σας πω το απλό παράδειγμα. Μία κλινική ογκολογική, τις εξετάσεις τις καθημερινές των ασθενών, δεν μιλάμε για τις κλινικές, τις κάνουμε στο νοσοκομείο. Δεν καταλαβαίνετε. Σε αυτή την περίπτωση εμπιστεύεται το νοσοκομείο και στις άλλες δεν το εμπιστεύεται. Κάποτε εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Δηλαδή δεν μπορεί να εμπιστεύομαι για τους ασθενείς της καθημερινότητας, τέλος πάντων να το πω έτσι, όλο το νοσοκομείο και μόνο για τις κλινικές μελέτες να μην το εμπιστεύομαι.
Ναι. Απλώς, όπως ξέρετε, στα νοσοκομεία γίνεται όποτε μπορεί το εργαστήριο και έχει διαθεσιμότητα. Στις μελέτες υπάρχουν συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια που πρέπει να γίνουν και γι' αυτό λέω πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί για να έχετε και έσοδα. Υπάρχουν αξιόλογοι επιστήμονες και ιδίως στο δικό μας το χώρο. Το προσωπικό οφείλω να σας πω ότι τις περισσότερες φορές ξεπερνάει τα όρια του. Οφείλω να σας το πω. Και πράγματι υπάρχουν τμήματα, παθολογοανατομικό, κυταρολογικό, να μην αναφερθώ τώρα σε όλα, που εκεί οι άνθρωποι κάνουν, να μην πω τέλεια. Πιστεύω ότι είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Και γι' αυτό τους εμπιστεύονται και ο γιατρός για τον καθημερινό ασθενή. Ναι, κύριε Δεδραμή, όμως επειδή ξέρω μια εταιρεία μπορεί να ρισκάρει το γεγονός ότι το ένα νοσοκομείο δεν έχει service level agreement για κανένα μηχάνημά του στο νοσοκομείο και μπορεί να έχει downtime ένα μηχάνημα 15 μέρες, μπορεί να το ρισκάρει μια εταιρεία για ένα τέτοιο πρωτόκολλο. Δεν μπορεί να το ρισκάρει. Καταρχάς, εντάξει, τώρα αυτό είναι υπερβολή. Εμείς έχουμε συμβάσει για όλα τα μηχανήματα. Να ξέρω ότι ένα μεγάλο κόστος του νοσοκομείου πάει στη τήρηση των μηχανημάτων. Και εμείς έχουμε υψηλή τεχνολογία. Ωραία. Θέλετε να σας φέρω στο γραφείο. Πιο υψηλή τεχνολογία έχουμε. Όσα νοσοκομεία δεν έχουν service level agreement για τον εξοπλισμό τους. Τα περισσότερα. Άμα θέλετε να σας απολογηθώ για τα άλλα νοσοκομεία, αντιλαμβάνεστε ότι θέλω να πω δεν μου επιτρέπετε ο σπόνσορας δεν μπορεί να έχει ξεχωριστή σύμβαση για κάθε νοσοκομείο ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές του. Πρέπει να είναι ομοιόμορφα τα πράγματα ή να προχωράνε τα πράγματα ομοιόμορφα. Λειτουργεί αμυντικά ο σπόνσορας, γιατί δεν μπορεί να προσαρμόσει τα δεδομένα του. Τώρα μιλάω εκ μέρους των εταιριών βεβαίως, αλλά. Το μεγαλύτερο θέμα, όπως ανέφερε και ο κύριος Καναβός, αφορά περισσότερο στο γεγονός ότι επειδή μέσα σε μια κλινική μελέτη είναι καθορισμένα με αυστηρούς κανόνες τα χρονικά περιθώρια που πρέπει να ληφθούν τα αποτελέσματα, να γίνουν οι εξετάσεις και να ληφθούν τα αποτελέσματα, δυστυχώς, και δεν έχει να κάνει με το αν είναι καλός ή κακός ο άνθρωπος που τρέχει τις εξετάσεις, και φυσικά έχουμε και πολύ καλά εργαστήρια μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, απλά φεύγει αυτό το χρονοδιάγραμμα και δυστυχώς όταν τρέχεις μια κλινική μελέτη, αν δεν το πετύχεις, βγαίνεις εκτός των χρονοδιαγραμμάτων.